Θα αρχίσω να περιγράφω λίγο τα επίπεδα για να μιλήσουμε σήμερα για το κενό. Πρώτο που χρειάζεται να αναγνωρίσουμε είναι ότι υπάρχει στη γη γιατί ο Θεός σου έδωσε γέννηση. Έτσι η γη είναι ο χώρος που φιλοξενεί τους πάντες. Όλοι έχουν μία θέση από την ώρα που έχουν γεννηθεί. Έτσι χρειάζεται να αρχίζετε να βλέπετε ότι από την ώρα που θα δέχεστε όλους όσους κατοικούν στη γη ανάλογα με το επίπεδό τους ότι έχουν λάβει και είναι στη γη, χωρίς κρίση και χωρίς σύγκριση, θα ασχοληθείτε με τον εαυτό σας. Μπορεί κάποιος να έχει λάβει μόνο ένα σώμα κενού. Κάποιος άλλος, ανάλογα με το επίπεδο που έχει περπατήσει, να έχει ψυχή, σώμα και νου. Και έτσι το ερώτημα που τίθεται σε αυτούς που έχουν ψυχή και νου, έχοντας μέσα φως, το ερώτημα είναι ποιον θρέφουνε. Εάν θρέψω το νου μου, τότε αυτός μεγαλώνει. Αυτός αρχίζει και κατασκευάζει, θέλει περισσότερη τροφή συνέχεια, κατασκευάζει σκέψεις και συναισθήματα. Και για να υπάρχει παραφύση μέσα σου, χρειάζεται να τον ταΐζεις. Εάν δεν είχε τροφή, τότε θα περιοριζότανε σε αυτή τη θέση που του ανήκει. Θέλει όμως να είναι κάποιος άλλος, να είναι εκείνος ο οδηγός. Και έτσι το ερώτημα σε σένα είναι αν θρέφεις την ψυχή σου ή αν θρέφεις το νου σου. Η απάντηση, εάν καθίσεις και δεις τη ζωή σου, είναι ξεκάθαρη. Έθρεφα το νου μου. Ο κάθε νους είναι διαφορετικός, έχει διαφορετικές αποχρώσεις. Δεν έχουμε όλοι τον ίδιο νου, δεν έχουμε όλες τις ίδιες ποιότητες. Έτσι όλη η εργασία είναι επειδή υπάρχει και η θέληση μέσα σου, αν θα θελήσεις να αναζητήσεις την ψυχή σου.
Έτσι το σώμα, όπως το έχουμε περιγράψει, έχει δύο όψεις, έχει τη θετικότητα και την αρνητικότητα, έχει το νου και τη θέληση, που όμως μέσα από τη θέληση μπορείς να αναζητήσεις τη θετικότητα. Εάν η θέληση δεν έχει ενεργοποιηθεί, τότε ό,τι λαμβάνεις ως τροφή πηγαίνει στο νου σου. Εάν θα θελήσεις όμως να σε βρεις, να σε αναζητήσεις, να δεις τον βαθύτερο πυρήνα σου, να δεις την προέλευσή σου, τότε ξεκινάει η αναζήτηση, η πραγματική αναζήτηση. Έτσι αρχίζοντας να περπατάς, θα βλέπεις κομμάτια του νου σου, της άρνησής σου. Γι' αυτό η δεκτικότητα είναι παρούσα, για να μπορείς να δέχεσαι να βλέπεις, να βιώνεις. Και να αναγνωρίζεις. Φτάνει λοιπόν κάποια στιγμή που τα έχεις δει όλα. Ο καθένας βέβαια μπορεί να έχει δει ένα μέρος του νου του, αλλά όλο το μέρος αυτό. Να το έχει βιώσει και να το έχει αναγνωρίσει. Έτσι τίθεται το ερώτημα, εάν θα το αφήσεις ή αν θα συνεχίσεις να το θρέφεις. Μέσα εκεί έχει δοθεί ενέργεια από εσένα, έτσι και ο νου σου τώρα όπως έχει κατασκευαστεί στην πραγματικότητα τον θεωρεί σαν κάτι δικό σου, με την έννοια ότι εκεί βρίσκεται η ενέργειά σου. Βρίσκεται η επένδυσή σου. Οι προσδοκίες σου. Στην πραγματικότητα μέσα από το νου σου, αν είχες θέληση, προσπαθούσες να βρεις εσένα. Μέσα από το νου σου να πάρεις την τιμή, την αξία, την αλήθεια, την αναγνώριση, την αίσθηση. Και έτσι χωρίς να το καταλαβαίνεις, συνέχιζες να ταΐζεις. Το νου σου και αυτός να γιγαντώνεται. Μέσα εκεί βρίσκονται ό,τι έχεις κατασκευάσει εσύ. Ό,τι έχεις πιστέψει, ό,τι θεωρείς αληθινό.
Έτσι φτάνει σε ένα σημείο που χρειάζεται όλο αυτό να το αφήσεις. Η πραγματικότητα είναι δεν θα σου ξαναδώσω τροφή. Ο νους σου βρίσκεται ανάμεσα στη γη και σε εσένα. Τον θεωρείς στήριγμά σου, γιατί πάνω εκεί πάταγες. Είναι η πέτρα πάνω στην οποία στηρίζεσαι, αλλά δεν πατάς στη γη. Πραγματικά όπως είναι και δεν έχεις την αίσθηση της επαφής σου. Έτσι θα καθίσετε να δείτε, να νιώσετε αν μπορείτε ότι όλη η προσπάθεια ήταν πως αυτή η πέτρα θα παραμείνει στη θέση της. Γιατί εγώ εκεί στηρίζομαι. Έτσι όσοι δεν έχουν ψυχή και έχουν μόνο νου, χρησιμοποιούν συνέχεια τη λέξη θέλω να στηρίζομαι ή να εμφανίζουν τον εαυτό του σαν στήριγμα. Εάν αυτό αφαιρεθεί, εγώ πού θα πατήσω. Ποιος είμαι. Ποια ταυτότητα θα έχω. Αν αισθάνεστε το σώμα σας, εάν αφαιρέσω αυτή την πέτρα, υπάρχει ένα κενό. Σε αυτή την πέτρα υπάρχουν όλοι οι άλλοι, όλο το παρελθόν, όλη η επένδυση, όλη η εικόνα, όλη η ταυτότητα, όλα τα πιστεύω. Υπάρχει μία ζωή που έζησα. Εάν την αφαιρέσω, μένω στο κενό. Έχω αφήσει αυτό που έχει κατασκευαστεί, αυτό που έχω δανειστεί, αυτό που έχω τιμήσει. Και μένω στο κενό. Το κενό μπορείτε να το αισθανθείτε στα πόδια σας.
χάνεται η σιγουριά, η βάση πάνω στην οποία πατάς. Σε ρωτάνε ποιος είσαι και ακόμα δεν μπορείς να εκφραστείς. Σου λένε από πού έρχεσαι και δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Η τάση είναι να ξαναπιαστείς από κάπου, να πάρεις ένα άλλο στήριγμα, να ξαναμιλήσεις για το παρελθόν, να πιαστείς δηλαδή πάλι από το νου σου, να ξαναφέρεις μπροστά μνήμες, να μιλήσεις για κατορθώματα, να μιλήσεις για βιώματα. Να μιλήσεις για καλές και για κακές στιγμές, γιατί χρειάζεσαι να επαναφέρεις κάποιο στήριγμα. Κάπου να πιαστώ. Να φέρεις ξανά τους άλλους, νεκρούς ή ζωντανούς που έχει συνδεθεί, για να ξαναπάρεις πάλι μία ταυτότητα. Αυτή είναι η τάση. Έτσι πολλές φορές μπορεί να έχεις φτάσει στο κενό. Να είσαι ένα βήμα πριν από το κενό και να επιστρέφεις πίσω. Να μην κάνεις το βήμα, να μείνεις λίγο στο κενό. Θα σας μεταφέρω το βίωμα του Πέτρου. Ο Κύριος μπροστά, εγώ από πίσω, να κρύβομαι. Ο Κύριος φεύγει και μπροστά το κενό. Εκείνος δεν είναι επί της γης. Έχει οδηγήσει, έχει διδάξει και τώρα είσαι μόνος σου, εσύ και το κενό. Εάν ο φόβος σε καταλάβει, τότε θα γυρίσεις πίσω να ξαναφέρεις τον Κύριο στο προσκήνιο. Μπροστά από μένα, ξανά ο Κύριος. Μιλάς για τον Κύριο. Διδάσκεις ό,τι άκουσες και έμαθες. Επαναλαμβάνεις τα λόγια. Κρατάω το νου και δυναμώνω την πίστη. Πιστεύω, πιστέψτε στον Κύριο. Το κενό δεν συνέβηκε ποτέ.
Αν μείνεις στο κενό και δεν χρησιμοποιήσεις τίποτα, τελειώνει το πιστεύω, δεν θρέφω το νου. Τότε συμβαίνει μία εκροή από το σώμα. Αρχίζει και χύνονται στο κενό ό,τι υπόλοιπο συναισθημάτων και ενοχών υπάρχουν. Πια δεν πολεμάς με τον εαυτό σου, γιατί δεν βάζεις κάποιον άλλον μπροστά από εσένα για να συγκρίνεσαι. Πια φτάνει στο σημείο αρκετά με την κρίση του εαυτού. Τελειώνουν και οι δικαιολογίες του «δεν μπορώ», του «είναι δύσκολο», του «φοβάμαι». Η δεκτικότητα έχει μεγαλώσει και χωρίς την κρίση του εαυτού σου μπορείς τώρα να αναγνωρίζεις και να αφήνεις και τα υπολείμματα. Αρχίζει και χύνεται μέσα στο κενό η απαξίωση του εαυτού σου μέσα από την κρίση και την ενοχή. Χάνονται οι λέξεις. Πάβει το «δεν μπορώ». Πάβει το «δεν ξέρω». Κουράστηκα να αντιστέκομαι. Αρχίζει και αφαιρείται νους από το σώμα και ό,τι αυτό σου έχει κατασκευάσει ή περιέχει. Αδειάζεις. Δημιουργείται μία κενότητα. Τώρα μπορείς να βλέπεις πιο καθαρά την αλήθεια, να βιώνεις τα πράγματα χωρίς να αντιστέκεις, χωρίς να τα διαστρεβλώνεις. Να αναγνωρίζεις το φόβο που δεν τίμησες. Να βιώνεις τον πόνο χωρίς να σε κρίνεις, χωρίς να τον αναπαράγεις.
να υπάρχει ένας θυμός ελαφρύς, διαφορετικός από αυτόν που γνώριζες, που σε πάει στο «δε θέλω», άλλο από αυτό που ζούσε. Και να τελειώνεις με τη σταύρωση. Έτσι αν ο Πέτρος καθότανε και δεν γύριζε πίσω να αναστήσει τον Κύριο στα μυαλά των ανθρώπων, να μην τον χρησιμοποιεί για να κρύβεται, θα έφτανε η στιγμή που θα ήταν αυτός απέναντι στον εαυτό του. Όταν κάθεσαι απέναντι σε εσένα, και έχεις περπατήσει με δεκτικότητα όλη την άρνηση. Ναι, υπήρχε στη γη και αρνήθηκα. Υπήρχα στη γη ως φως και αρνήθηκα. Και έμενε στο κενό, θα καθάριζε όλη η διαδρομή. Ό,τι έκανα και δεν έκανα. Θα έβλεπε ότι πάνω στο σταυρό ήταν ο ίδιος και όχι ο Κύριος. Ο Κύριος ποτέ δεν σταυρώθηκε. Έδειξε. Θα τον άκουγε να του λέει «Δες Πέτρο, εσένα, επάνω στο σταυρό». Έτσι για πρώτη φορά θα μπορούσε να βιωθεί η κρίση του εαυτού και η ενοχή. Να κλάψει πρώτη φορά για εκείνον. Αφήσει τα στηρίγματα, τις υποχρεώσεις, τις διαστρεβλώσεις του έργου, τα πρέπει, τον Κύριο ως επιβολή στους ανθρώπους. Να καθαρίσει το σώμα από όλα αυτά,
να χαθούν μέσα στο κενό. Και να αναφωνήσει, τώρα είμαι εγώ εδώ. Να πατήσει στην ψυχή του και να νιώσει την ανάγκη, να την αισθανθεί και όχι να την κατασκευάζει, κρατώντας το νου του. Θέλω να περπατήσω ως ψυχή στη γη. Έτσι θα κατέβαινε ο Πέτρος από το Σταυρό. Δεν θα τον έσαιρνε μαζί του. Ακόμα μιλάω σε δεύτερο πρόσωπο. Έτσι θα δείτε ότι ο Σταυρός και η Σταύρωση έχουν κενό από τη γη. Ο Σταυρός είναι ο νους που σε κρατάει σε απόσταση. Δεν πατάς τη γη όπως είσαι. Έτσι δεν περπατάς το δρόμο σου, τον φαντάζεσαι. Δεν μπορείς να σ' αγκαλιάσεις, μιλάς για αγάπη. Και δεν εκφράζεται η σοφία μέσα από το περπάτημά σου. Έτσι στο κενό πρώτα συμβαίνει η κενότητα. Καθαρίζεις. Μετά ενσωματώνεις. Και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ολοκληρώνεις. Στη ζωή αυτό υπάρχει και σε μικρά πράγματα. Αν γυρίσω πίσω στη ζωή μου θα δω ότι κάθε φορά που ερχόταν το κενό γύριζα να βρω κάπου να πιαστώ από το νου μου και να αναπαράγω μία ψευδέστηση.
Έτσι ο νους ξανατρεφότανε. Ερχότανε με μεγαλύτερη ένταση. Να ξεκινήσει ένας καινούριος κύκλος. Όταν λοιπόν άφησε τον Κύριο, η σοφία του ήταν να αφήσω τον Κύριο για να μην υπάρχουν δικαιολογίες. Η τάση ήταν πάλι να ξανακρυφτώ. Να βάζω τη Χριστίνα μπροστά. Και μετά να κρύβομαι από εμένα. Έτσι φτάνει η στιγμή που όλο το κατασκεύασμα μέσα σου διαλύεται. Τάση θα είναι να πιάσεις κάποιο κομμάτι, να κρατήσεις κάτι. Και χρειάζεται να εμπιστευτείς. Θα μείνω στο κενό. Έτσι στη ζωή σας, όταν θα εμφανίζεται ένας δρόμος που χρειάζεται να το περπατήσετε, ο νους θα επεμβαίνει συνέχεια να δίνει μία λύση από τα παλιά. Μπροστά ο δρόμος είναι μία ευθεία. Μείνε με αλήθεια και περπάτα στην ευθεία. Αν δεν χρησιμοποιήσω τίποτα από το νου, μένω στο κενό. Εκείνος θα χτυπάει την πόρτα να τραφεί. Δώσ' μου λίγο ενέργεια. Κάνε κάτι από αυτά που σου λέω. Από αυτά που γνωρίζεις. Από τα σίγουρα. Εάν δεν τον ταΐσεις, μένεις στο κενό.
Έτσι μένω. Σε μένα. Έτσι μέσα από την κενότητα, μένοντας σε εσένα, βαθαίνεις. Και έτσι αρχίζεις να αναπτύσσεις μέσα σου ως ψυχή. Έτσι αφήνεις και αφήνεσαι. Έτσι αρχίζει να συμβαίνει όλη η καθετότητα. Αρχίζουν να συμβαίνουν όλα αυτά που ακούσατε ως διδασκαλία, αλλά να παίρνουν μέρος μες στο σώμα. Πάβει να είναι μία διδασκαλία φαντασίωσης μέσα από το νου, μία αποστήθηση. Συμβαίνει. Επειδή πλέον δεν έχεις νου, δεν θαυμάζεις. Απλά συμβαίνει. Ενσωματώνομαι. Και τότε για πρώτη φορά αρχίζεις να γεύεσαι πραγματικά. Αρχίζει όλα αυτά που άκουγες να είναι βίωμα. Ό,τι περιέγραφε ο Κύριος και ό,τι ακούς το σήμερα να συμβαίνει. Γιατί είμαι εγώ αυτός που συμβαίνει. Έτσι αν ως Πέτρος περπάταγα ως εγώ, θα απλωνότανε και ο Κύριος ως αγάπη. Λάβε και άπλωσε.
πρώτη φορά ο Σαδάμ, δεύτερη ως Πέτρος, τρίτη ως Δαβίδ. Η ευθύνη του να είμαι εγώ. Αυτά.